Σκοπιανοί σινοριοφύλακες ρίχνουν για ακόμα μια φορά χημικά και βομβίδες κρότη λάμψης κατά προσφύγων και μεταναστών που επιχείρησαν να ρίξουν τμήμα του φράχτη. Για κάποια λεπτά επικρατεί χάος. Ένας νεαρός έχει χτυπηθεί στο πόδι. Ένας άλλος έχει σωλιαστεί στο έδαφος. Κάποιοι τρέχουν για τις πρώτες βοήθειες. Αυτή τη φορά η ελληνική αστυνομία επεμβαίνει και δύο δημιουργίες στο μάτι στέκονται ανάμεσα στους πρόσφυγες και το φράχτη. Λίγα λεπτά μετά την ένταση που ξεκίνησε με τους Σκοπιανούς, δημιουργίες των ΜΑΤ μπήκαν ανάμεσα στο φράχτη και τους μετανάστες προκειμένου να μην πάρουν έκταση τα επεισόδια. Η ηρεμία όμως διαρκεί λίγο, καθώς οι πρόσφυγες και μετανάστες διασκορπίζονται και ξεκινούν πάλι να πετούν πέτρες κατά των Σκοπιανών, ενώ επιχειρούν να προσεγγίσουν το φράχτη. Κάποια στιγμή τα χημικά που ρίχνουν οι Σκοπιανοί περνούν πάνω από τους Έλληνες αστυνομικούς. Ένας εξωματικός και μια γυναίκα αστυνομικός προσπαθούν να αποτρέψουν τον κόσμο από το να πλησιάσει τη συνοριακή γραμμή. Λίγο πιο πίσω, παραλίγο να πιάσουν φωτιά κάποιες σκηνές από τις βομβίδες κρότου λάμψης των Σκοπιανών. Κάποιοι έχουν μαζέψει τα χημικά και τις πλαστικές σφαίρες. Πάντως δεν συμφωνούν όλοι οι εγκλωβισμένοι του καταβλισμού με αυτές τις ενέργειες και τις εντάσεις που μπορεί να στοιχήσουν τη ζωή κάποιου ανθρώπου. I don't know who's behind the shit, something behind the shit, you know. And then this is not normal, not normal, you know. This is a bad way. You know what, if somebody can die, somebody can hit, who's gonna be responsible? Τα επεισόδια συνεχίστηκαν και όλες. Εντύπωση πάντως προκαλεί η παρουσία ενός αλληλέγγυου που είναι δίπλα σε μετανάστες με καλυμμένα πρόσωπα και μιλώντας τους στα αραβικά φαίνεται να τους συντονίζει ενώ καταγράφει τα πάντα με το κινητό του. Στα επεισόδια βρέθηκαν και άλλοι αλληλέγγυοι. We're not here to basically get involved in political, anything political or get involved in the conflict, but all we want to do is just help people. Maybe they're injured, maybe they need help. Και σήμερα συνεχίστηκαν οι έλεγχοι της αστυνομίας για τους αλληλέγγυους που κινούνται στην περιοχή. Έγιναν 8 προσαγωγές, εκ των οποίων 5 συλλήψεις, καθώς σε μια γυναίκα βρέθηκε ένα σπρέι πιπεριού, ενώ 4 αλληλέγγυοι είχαν ασυρμάτους και άκουγαν τη συχνότητα της αστυνομίας. Για λίγο κρατήθηκε στο τμήμα και η γυναίκα που βλέπετε. What? I don't know. Do they find something? We had a knife, but for cooking, I don't know. Κοντά στους πρόσφυγες της Λέσβου όμως θα βρεθεί το Σάββατο και ο Πάπας Φραγκίσκος, που θα συνοδεύεται από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Σύνδεση τώρα ζωντανή με τη Μίνα Καραμίτρου. Ένα από τα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική πλευρά έχει να κάνει με την ανεξέλεκτη δράση ορισμένων ΜΚΟ. Θέμα στο οποίο αναφέρθηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και σήμερα έγινε το πρώτο βήμα. Υπήρξαν συλλήψεις. Υπήρξαν συλλήψεις. Να σας πω καταρχάς την είδηση τελευταία στιγμή ότι πριν από λίγο άλογα δύο άτομα ακόμη συνελήφθησαν σε έλεγχο των αστυνομικών στην Ιδωμένη. Πρόκειται λοιπόν για δύο Τσέχους, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν πάνω τους μαχαίρι, μικροποσότητα ναρκωτικών, ένα φυσίγγιο καθώς επίσης και ένα κάλικα πολεμικού όπλου. Τώρα, όσον αφορά τις τέσσερις συλλήψεις των αλλοδαπών, οι οποίοι είχαν πάνω τους ασυρμάτους και άκουγαν τις συνομιλίες της ελληνικής αστυνομίας. Να σας πω λοιπόν ότι μετά από έρευνα, οι αρχές διαπίστωσαν ότι ανήκουν σε μία μη κυβερνητική οργάνωση με το όντομα Intervolve, η οποία μάλιστα έχει έδρα το Πολύκαστρο. Ναι, πολύ καλά ακούσατε, ΜΚΟ με έδρα το Πολύκαστρο, η οποία φαίνεται ότι ιδρύθηκε το Μάρτιο. Ναι, πολύ καλά ακούσατε, το Μάρτιο έχουμε Απρίλιο. Φαίνεται να έχει 16 μέλη, Νορβηγού, Άγγλους, Καναδούς και Αμερικανούς, όλοι αυτοί με έδρα, επαναλαμβάνω, το Πολύκαστρο στο Κιλκίς, και φέρεται να είναι υπεύθυνη της συγκεκριμένης ΜΚΟ μία 32χρονη Ελληνίδα, η οποία έχει γεννηθεί στην Αμερική και μένει στην Θεσσαλονίκη. Τώρα, όσον αφορά τις ΜΚΟ, για τις οποίες φαίνεται ότι το κράτος αποφάσισε να βάλει μία τάξη και γι' αυτό τις επόμενες ημέρες θα έρθει νομοσχέδιο στη Βουλή, καθώς δεν θα μπορούν πλέον να δρουν όπου θέλουν οι κάθε ΜΚΟ, θα πρέπει πρώτα να δίνουν το καταστατικό τους και αμέσως μετά το κράτος να τους λέει πού υπάρχει πρόβλημα και πού πρέπει να πάνε να δράσουν. Mm-hmm. Μάλιστα, Μίνα, να σε ευχαριστήσω τώρα. Στον Πειραιά θα πάμε, ο οποίος για μια ακόμα φορά χθες βράδυ μετετράπησε πεδίο μάχης. Σύριοι και Αφγανοί πιάστηκαν στα χέρια για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής. Την ίδια ώρα παραμένει ασφικτική η κατάσταση στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού. Το λιμάνι του Πειραιά έχει μετατραπεί για ακόμη μια φορά σε ρινγκ. Θερμοαιμοί νεαροί έχουν πιαστεί στα χέρια. Χτυπούν ο ένας τον άλλον με μπουνιές και κλωτσιές. Πέφτουν πάνω σε σκηνές και τις αναποδογυρίζουν. Η σπίθα άναψε για ασήμαντη αφορμή και η ένταση γενικεύτηκε σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Αφγανοί και Σύριοι, τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα στην προβλήτα Ε2. Οι περισσότεροι νεαρής ηλικίας. Ένας από αυτούς, όπως βλέπετε, απειλούσε τους άλλους κρατώντας ένα ξύλο στα χέρια.
λιμενικοί δεν επενέβησαν καθόλου. Τα πνεύματα ήρεμησαν κάπως όταν οι ψυχραιμότεροι και από τις δύο ομάδες μπήκαν στη μέση και τους χώρισαν. Η ηρεμία όμως δεν κράτησε για πολύ. Τα πνεύματα οξύνθηκαν και πάλι μετά από λίγα λεπτά. Τα επεισόδια έγιναν στη μία τα ξημερώματα. Τσακωμοί όμως γίνονται και μέσα στο κτίριο αναχωρήσεων του παλιού αεροδρομίου στο Ελληνικό που διαμένουν χιλιάδες Αφγανοί. Όπως καταγγέλουν κάποιοι, υπάρχουν άτομα που έχουν πιαστεί να κλέβουν. All night we have fights. The person that drinks something at all the time, all night they are fighting. Τα πεζοδρόμια και ο χώρος του πάρκινγκ έχουν μετατραπεί σε έναν άτυπο καταβλισμό. Εξαιτίας της ζέστης αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες μέσα στο γυαλινό κτίριο, το οποίο μάλιστα δεν αερίζεται. Ενώ όπως βλέπετε και στα πλάνα, σωροί από σκουπίδια είναι ανάμεσα στις σκηνές. Αυτός ο νεαρός πατέρας κρατά το μωρό του στην αγκαλιά, το οποίο μόλις αναρρώσει από γρίπη, αλλά ανησυχεί ότι θα κολλήσει ξανά, καθώς οι περισσότεροι μέσα στο κτίριο είναι άρρωστοι. Αφγανοί που διέμεναν εντός του Ελληνικού περιγράφουν τις συνθήκες διαβίωσης ως άθλιες αλλά και επικίνδυνες για την υγεία τους. Έτσι, αρκετοί από αυτούς έχουν στήσει τις σκηνές τους ακριβώς έξω, προκειμένου να διαφυλάξουν την υγεία των παιδιών τους, όπως μας λένε. Problem in life and food. Very problem. And I have one baby, 6 months. Very problem. Πολλές οικογένειες περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας κατά από τα δέντρα στην παραλία του Αγίου Κοσμά για να αναπνεύσουν, όπως λένε, καθαρό αέρα, αλλά και για να πλύνουν τα ρούχα τους στη θάλασσα. I shower and I shower myself and baby and clothes. Ένα τραγούδι για τους πρόσφυγες με τίτλο «Πατρίδες που έγιναν φωτιά». Σε μουσική Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και στίχους Μάνου Ελευθερίου ερμηνεύουν αφιλοκερδώς δημοφιλείς καλλιτέχνες για να συμβάλλουν έτσι στη στήριξη των χιλιάδων ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους για να σωθούν. Πατρίδες που έγιναν φωτιά και πέτρα στην καρδιά σου, κυλούν το μαύρο αίμα τους στα μαύρα όνειρά σου. Ο βίαιος ξεριζωμός εκατομμυρίων ανθρώπων από τις χώρες τους που αναγκάστηκαν να πάρουν τους δρόμους της προσφυγιάς, ένα δράμα που αγγίζει τις καρδιές όλων, στάθηκε η αφορμή για το τραγούδι «Πατρίδες που έγιναν φωτιά», το οποίο έγραψε ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Στόχος τους η ένδειξη αγάπης και αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες, αλλά και η οικονομική στήριξή τους. Ψωμί και ελευθερία ζητάς και να ζεις στο κρεβάτι. Ξαφνικά έχουν βρεθεί παγιδευμένοι κάτι χιλιάδες άνθρωποι. Για μην πω εκατομμύρια, αν βάλεις και τους Έλληνες που είναι παγιδευμένοι μέσα στην ιστορία αυτή, σαν αγκικιώνα. Έχουν βρεθεί παγιδευμένοι για τις ορέξεις και για την τρέλα κάποιων άλλων, οι οποίοι παίζουν με τις ζωές σαν μην τρέχει τίποτα. Περί αυτού πρόκειται. Εντάξει, εμείς μαζευτήκαμε, είπαμε να μαζέψουμε 5 δεκάρες, ό,τι μπορεί ο καθένας. Γιατί δεν μπορείς να αφήσεις αυτούς τους ανθρώπους να πεθάνουν. Είμαστε απροετοίμαστοι να δεχτούμε και άλλη φτώχεια μαζί μας. Οι άνθρωποι έρχονται εδώ πέρα σηκώνοντας ένα μπόβο μόνο και τα παιδιά τους στην αγκαλιά. Ευτυχώς υπάρχουν Έλληνες που συσπυρώνονται, ιδίως στην επαρχία βεβαίως αυτό, και εδώ στον Πειραιά που γίνεται ο χαμός του κόσμου. Όλο αυτό το πράγμα με αναστάτωση κυριολεκτικά. Από σκαλί σ' άλλο σκαλί, για γλώσσα θα μιλήσεις. Δημοφιλείς ερμηνευτές, μεταξύ των οποίων η Ελευθερία Ερβανιτάκη, ο Γιώργος Δαλάρας, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Μάριος Φραγκούλης, ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, ο Γιάννης Κότσιρας και η Ελεονόρα Ζουανέλη, ένωσαν τις φωνές τους για την ηχογράφηση του τραγουδιού. Ελπίζω να βοηθηθούν και οικονομικά. Και ελπίζω να νιώσουν τη συμπαράστασή μας και την αγάπη μας και το ενδιαφέρον μας στο πραγματικό. Και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου και η πολιτεία με τη σειρά της να τους υποστηρίξει. Όλοι οι καλλιτέχνες προσφέρθηκαν αφιλοκερδώς, ώστε τα έσοδα από τις ψηφιακές πωλήσεις του τραγουδιού να διατεθούν για την κάλυψη βασικών αναγκών των προσφύγων. Υπάρχει μόνο ανταμοιβή σε εκείνους που συντρέξαν, σε αυτούς που ξέρουν προσφυγιά και σ' όσους την αντέξαν. Τα μεγαλύτερα θύματα του προσφυγικού δράματος είναι τα ασυνόδευτα παιδιά που υπολογίζονται στα 1500 μόνο στη χώρα μας. Προσφυγόπουλα που έζησαν την κόλαση του πολέμου, έχασαν τις οικογένειές τους και ξεκίνησαν μόνα τους το ταξίδι της ελπίδας προς μια ζωή με περισσότερη ασφάλεια. Μεσέ την ιστορία τακρίβαν بالشهر التاسع 2015 وقت مشيت كان الوضع كثير كثير سيء مشيت من قلة الاكل
Το όνομά του είναι Μοχαμάτ και είναι 17 ετών. Έφυγε από την εμπόλεμη Συρία με τη μητέρα του και τα 6 αδέλφια του τον περασμένο Σεπτέμβριο. Με τα πόδια έφτασαν στην Τουρκία και εκεί η οικογένεια χωρίστηκε γιατί τα χρήματα που είχαν δεν ήταν αρκετά για να συνεχίσουν όλοι μαζί το ταξίδι. Εκείνος έμεινε για ένα διάστημα στην Τουρκία, δούλεψε σκληρά και κατάφερε τον περασμένο Φεβρουάριο να φτάσει στην Ελλάδα. Σήμερα ο Μοχαμάτ φιλοξενείται στον ξενώνα της πράξης στα Πετράλωνα. Η οικογένειά του έχει πλέον σκορπιστεί σε Γερμανία, Σουηδία, Τουρκία, Συρία και στην Ελλάδα. Κάθε ασυνόδευτο παιδί κουβαλάει τη δική του ιστορία. Μια ιστορία που σχεδόν πάντα είναι οδυνηρή. Ο Αντάμ Μοχάμεντ από τη Σομαλία έφτασε στην Ελλάδα πριν από 20 μέρες, ύστερα από ένα σκληρό ταξίδι 3 μηνών. Μιλώντας στην εκπομπή Καλημερούδια και την Τζίνα Καβαλά, περιέγραψε την περιπέτειά του γεμάτη από κινδύνους μέχρι να βρεθεί ασφαλής στο ξενώνα του πράξης. Ο πατέρας του είχε δολοφονηθεί από την Αλκάιντα και εκείνος που κινδύνευε από τα δίχτυα της οργάνωσης αποφάσισε να ταξιδέψει μόνος του. Στις δομές της οργάνωσης πράξης φιλοξενούν τα συνόδευτα παιδιά που είτε αναζητούν την οικογένειά τους, είτε την έχουν χάσει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, είτε αυτή έχει μείνει πίσω στις εμπόλεμες περιοχές. Είναι ακόμη παιδιά που έχουν παραπλανηθεί από διακινητές που τους έχουν πουλήσει το δυτικό όνειρο, αλλά και παιδιά που έχουν πέσει θύματα εκμετάλλευσης. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι αναγκάστηκαν είτε περπατώντας στον δρόμο του Μεγάλου Αλεξάνδρου να διακινηθούν και να μετακινηθούν μόνα τους, παιδιά τα οποία σε όλη αυτή τη διαδρομή ίσως και να έχουν χάσει την παιδικότητά τους, παιδιά που πρέπει να τα ξαναφέρουμε κοντά σε αυτό που λέμε παιδική ηλικία.